Στο σημείο αυτό θα ανοίξουμε ένα παράθυρο επικοινωνίας και θα συνδεθούμε με τον στρατηγό, ένα αποστρατεία, τον κύριο Ιωάννη Ζούκα, για να συνομιλήσουμε μαζί του για τον πόλεμο στην Ουκρανία, στην Παλαιστίνη και τις εξελίξεις ελληνοτουρκικά. Καλησπέρα, κύριε Ζούκα. Καλησπέρα, κύριε Κινέζου, τόσο σε εσάς όσο και στους τηλεθεατές σας. Στο Λονδίνο, ο Άγγλος Πρωθυπουργός ακύρωσε τη συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη και ζήτησε να γίνει με τον Αντιπρόεδρο της Αγγλίας. Κάτι που αρνήθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Πού πιστεύετε ότι έγινε η ακύρωση αυτή, κύριε Ζούκα? Εδώ διαπιστώθηκε ότι συνέβη κάτι σημαντικό, το οποίο η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, αλλά διαπιστώθηκε ότι και τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως απέδωσαν την απρέπεια αυτή της αγγλικής τάσης στον Πρωθυπουργό της Αγγλίας. Γνωρίζουμε ότι την προηγουμένη μέρα ο κύριος Μητσοτάκης είχε δώσει μια συνέντευξη στο BBC, στη διάρκεια της οποίας μεταξύ των άλλων θεμάτων έθεσε και το θέμα των αρχαιολογικών τεμαχίων που βρίσκονται 100% ελληνικών, προέρχονται από την ελληνική Ακρόπολη, τα κλέψαν Άγγλοι της περίοδου εκείνης, δηλαδή στις αρχές του 19ου αιώνα, βρίσκονται σε αγγλικό μουσείο και η Ελλάδα προσπαθεί με κάθε τρόπο, όχι παρανομώντας αλλά διεκδικώντας το δίκαιο, να τα επαναφέρει στον ελλαδικό χώρο και να τα ενώσει με τα υπόλοιπα αρχαιολογικά μνημεία που έχουμε και βρίσκονται στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα. Μέσα στα άλλα είπε μια πολύ σημαντική πραγματικότητα, η οποία φαίνεται ότι πόνεσε πολύ στην αγγλική πλευρά και κυρίως στον Άγγλο Πρωθυπουργό. Ποια ήταν η πραγματικότητα? Ξεκάθαρα είπε ότι τα μνημεία αυτά εκλάπησαν από Άγγλους υπηκόους από την Αθήνα και μεταφέρθηκαν στην Αγγλία και μπήκαν στο μουσείο που βρίσκονται και σήμερα στο Λονδίνο. Τόσο ξεκάθαρη γλώσσα ότι έγινε αυτή η ανέντιμη και παράνομη πράξη εκ μέρους των Άγγλων, δεν ξαναείχε ακουστεί και μάλιστα μέσα στην Αγγλία από Έλληνα αρμόδιο. Αλλά εξέφραζε μία πραγματικότητα την οποία κανένας δεν μπόρεσε μέχρι σήμερα να την αρνηθεί, και κανένας Άγγλος δηλαδή, ότι έγινε κλοπή αυτών. Αυτό φαίνεται ότι πόνεσε ιδιαίτερα στον Άγγλο Πρωθυπουργό, ο οποίος παίρνοντας υπόψη του και την εσωτερική πολιτική κατάσταση και τη στάση που τηρεί απέναντι σε διάφορα ζητήματα και η τυχόν ενδοτικότητά του θα κατέβαζε ακόμα περισσότερο τη βρισκόμενη σε καθοδική πορεία απήχηση που βρίσκει στο πολιτικό του ακροατήριο στους Άγγλους υπηκόους και αυριανούς ψηφοφόρους, τήρησε αυτή την απότομη στάση που ήταν μία απρέπεια με πολιτικά και διπλωματικά κριτήρια. Ήταν μία απρέπεια, το επαναλαμβάνω αυτό, και πρότεινε να δεχτεί τον Έλληνα Πρωθυπουργό ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Και πολύ σωστά ο κύριος Μητσοτάκης δεν αποδέχτηκε αυτή την πρόταση και το θέμα αυτό σταμάτησε πλέον εκεί. Ξεκάθαρα όμως ήταν μια απρέπεια πολιτική και διπλωματική του Άγγλου Πρωθυπουργού κατά του Έλληνος Πρωθυπουργού. Γιατί είπε κάτι που ήταν πραγματικότητα και πονούσε τον Άγγλο Πρωθυπουργό και ολόκληρη την Αγγλία. Ότι διέπραξαν μια κλοπή σε βάρος της Ελλάδος και πρέπει αυτή η κλοπή να πάψει υπάρχουσα και να επανέλθουν αυτά τα μνημεία στον ελλαδικό χώρο. Αυτή είναι η αιτία, κατά τη δική μου εκτίμηση, και θα επαναλάβω ότι ήταν μια άσχημη, απρεπή συμπεριφορά του Άγγλου Πρωθυπουργού σε βάρος του Έλληνα Πρωθυπουργού και της χώρας μας γενικότερα. Κύριε Ζούκα, ας περάσουμε και στα ελληνοτουρκικά για τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε. Τι εκτιμάτε ότι μπορεί να προκύψει από τη συνάντηση κορυφής στην Αθήνα του Ερντογάν και του Κυριάκου Μητσοτάκη? Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε, κυρία Κινέζο, το εξής. Μετά τους σεισμούς του περασμένου Φεβρουαρίου που έλαβαν χώρα στην νοτιοανατολική Τουρκία και την εκδήλωση σημαντικού ενδιαφέροντος της Ελλάδος να υποστηρίξει τη γειτονική χώρα παρά τις διαφορές που έχουμε σε πολλά πράγματα και την όλη μας συμπεριφορά που δείξαμε και τη διάθεση να βοηθήσουμε, πέρα από την άμεση αποστολή τότε
ελληνικού προσωπικού εκεί που επενέβη και προσέφερε σημαντικό έργο στη διάσωση πληγέντων από το σεισμό, αλλά και στην αποκατάσταση κάποιων καταστάσεων που επικράτησαν αμέσως μετά το σεισμό. Υπήρξε ένα πνεύμα, θα έλεγα, πραότητος και συνεννόησης ανάμεσα στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Και διαπιστώσαμε ότι και στο λεκτικό επίπεδο και στο πεδίο η ένταση του παρελθόντος είχε σχεδόν μηδενιστεί. Χρησιμοποιώ τη λέξη σχεδόν μηδενιστεί, διότι κατά περίοδος ακούγαμε και καμιά παρέμβαση εκεί από κάποιον Άγγλο, συγγνώμη, Τούρκο αρμόδιο, ακόμα και από τον Ερντογάν, που έδειχνε αντιπάθεια, για να μην πω εχθρότητα, κατά της Ελλάδος. Όπως κατά περιόδους βλέπαμε και καμιά μικρή παραβάση και, από τουρκικά αεροσκάφη στον εναέριο χώρο τον ελληνικό του Αιγαίου κλπ. Και που και που και κανένα πλοιάριο περνούσε μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Σε κάθε όμως περίπτωση η γενικότερη εικόνα ήταν και παραμένει μέχρι και σήμερα επί του πεδίου αρκετά βελτιωμένη, και στο λεκτικό επίπεδο ήταν αρκετά βελτιωμένη με μικρή εξαίρεση τις τελευταίες μέρες, που βλέπουμε κάποιους Τούρκους αρμοδίους να αρχίζουν και να επαναλαμβάνουν κάποιες, θα έλεγα, ρίσες του παρελθόντος που χρησιμοποιούσαν οι Τούρκοι. Προχθές ακούσαμε τον αρχηγό του ναυτικού να επαναφέρει το θέμα της γαλάζιας πατρίδος, να μιλάει για στρατικοποιημένα νησιά κλπ. Όλα αυτά σε ένα ήρεμο περιβάλλον δεν είναι πολύ μεγάλες υπερβολές, αλλά είναι ενδεικτικά στοιχεία ότι δεν μπορούμε να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη στάση της Τουρκίας ότι θα είναι μόνιμη και σταθερή αυτή που είναι. Βέβαια, στη διάσκεψη αυτή κορυφής που θα έχουμε στις 7 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, παρουσία των δύο ηγετών, του Μητσοτάκη και του Ερντογάν από εκεί, θα συζητηθούν ορισμένα θέματα, με ξεκαθαρισμένη όμως τη θέση της Ελλάδος ότι εμείς έχουμε προς συζήτηση και αντιμετώπιση μιας και μόνον διαφοράς, την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδος και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Δεν έχουμε άλλο θέμα ανοιχτό προς συζήτηση. Και η αντιμετώπιση αυτή, κατά τη δική μας άποψη, λέει η ελληνική πλευρά, πρέπει να γίνει με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο για το διεθνές δίκαιο της και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Από την τουρκική πλευρά βέβαια ακούσαμε από τον ίδιο τον Ερντογάν τελευταία να μιλάει ότι θα καθίσουμε να συζητήσουμε τις διαφορές μας με την Ελλάδα και θα τις προχωρήσουμε, αρκεί να μείνουμε μόνο εμείς οι δύο να τα συζητήσουμε και να μην έχουμε ξένες παρεμβάσεις. Δηλαδή υπονοούσε ότι ενδεχομένως να υπάρξουν παρεμβάσεις υπέρ του ελλαδικού χώρου σε αυτές τις συζητήσεις. Η δική μου εκτίμηση, έχοντας σε βάση τις προηγηθήσεις συναντήσεις κορυφής που είχαμε μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων, στις γνωστές ελληνοτουρκικές διαφορές, τις οποίες θα επαναλάβω ότι για μας είναι μόνο μία, η οριοθέτηση, η υφαλοκρηπίδας και ως, δεν πετύχαμε προσέγγιση και θα έλεγα πολύ περισσότερο οποιαδήποτε λύση. Τώρα μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Η δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Τουρκία αυτή τη στιγμή στον οικονομικό τομέα, αλλά και θα έλεγα και στον διπλωματικό και πολιτικό τομέα, λόγω της στάσης που τηρεί και των επιδιώξεων που έχει να αναδειχθεί σε μια περιφερειακή δύναμη, το ότι ολόκληρος η Δύση, στην οποία ανήκει και η Τουρκία αφού είναι μέλος του ΝΑΤΟ, δεν ακολούθησε το ΝΑΤΟ στη στάση στη ρωσο-ουκρανική κρίση, το ότι έρχονται δημοσιεύματα τακτικά που δείχνουν τη σημαντική εύνοια που δείχνει υπέρ της Ρωσίας συγγνώμη στην ρωσο-ουκρανική κρίση, αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε να κάνουμε με μια Τουρκία η οποία εμπλέκει στα ελληνοτουρκικά και θέματα ευρύτερο ενδιαφέροντος. Γι' αυτό και η αισιοδοξία μας για επίτευξη σημαντικής λύσης δεν είναι σημαντική
η πιθανότητα. Το θετικό για μας θα είναι ως ελάχιστο επίτευγμα να μπορέσουμε να διατηρήσουμε ένα ήπιο κλίμα στα ελληνοτουρκικά, όπως μέχρι τώρα από τους σεισμούς και μετά, και αν μπορέσουμε να προωθήσουμε και την αντιμετώπιση της σημαντικής διαφοράς που δεχόμαστε ότι υπάρχει μεταξύ μας, θα είναι ακόμα καλύτερα. Πάντως έχουμε να κάνουμε με έναν γείτονα με τον ο οποίος είναι και απρόβλεπτος σε πολλά θέματα και έχει επιδιώξεις και στάσεις σε διάφορα θέματα και κυρίως στα θέματα που σχετίζονται με τις σχέσεις Τουρκίας και Δύση, Τουρκίας και Αραβικό κόσμο, Τουρκία και Ισραηλινο-Παλαιστινιακή κρίση που έχουμε αυτή τη στιγμή πόλεμο και που χαρακτηρίζει τη Χαμάς ως απελευθερωτική κίνηση, ενώ αποφεύγει να τη χαρακτηρίσει, απορρίπτει το χαρακτηρισμό της Χαμάς ως τρομοκρατικής οργάνωσης. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι εύκολος συζητητής αυτός. Παρόλα αυτά, εάν επιτύχουμε, και πιστεύω σε κάποια έκταση, να διατηρήσουμε αυτό το χαμηλό πεδίο έντασης στα ελληνοτουρκικά, με επιδίωξη ακόμα και πλήρη εξάλληψη της έντασης, δηλαδή και στο θέμα των παραβάσεων και υπερβάσεων και υπερπτήσεων τουρκικών αεροσκαφών μες στο Αιγαίο, και στο θέμα της παραβάσεως ελληνικών χωρικών υδάτων από τουρκικά πλοία, και στο θέμα των παράτυπων μεταναστών και προσφύγων, να διατηρήσουμε όσο γίνεται καλύτερη σχέση, θα ήταν κάποιο επίτευγμα. Δεν μπορώ να αποκλείσω πλήρως βέβαια και προώθηση της κύριας διαφοράς που έχουμε, προς επίλυση της κύριας διαφοράς που έχουμε με την Τουρκία, έστω και αν οι πιθανότητες, όπως προείπα, είναι για αυτό το θέμα πολύ μικρές. Δεν είναι όμως κάτι άσχημο το να συναντούνται οι ηγέτες και να συζητούν τα ανοιχτά ζητήματά τους. Δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος για το αποτέλεσμα, αλλά δεν θεωρώ άσχημη αυτή τη συνάντηση. Κύριε Ζούκα, ποιες εξελίξεις έχουμε στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και ποια εκτίμησή σας για το τέλος αυτής της ένοπλης σύγκρουσης? Εδώ, κυρία Κινέζο, έχουμε ένα περίεργο φαινόμενο. Ενεπλάκησαν σε μια ένοπλη σύγκρουση δύο χώρες, η Ρωσία και η Ουκρανία. Και λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχει κυρίως η Ρωσία, που είναι η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα στον κόσμο σε φυσικό αέριο, η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα του κόσμου σε σιτηρά και η δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγός χώρα σε αργό πετρέλαιο, μεγάλες παραγωγές σε αυτούς τους τομείς έχει και η Ουκρανία, επηρεάστηκε χωρίς να έχουν εμπλοκή άμεση όλες οι χώρες του σημερινού παγκοσμίου περιβάλλοντος, κυρίως ενεργειακά πρώτα και στη συνέχεια και οικονομικά. Και βλέπουμε ότι ο πληθωρισμός αυτούς τους 22 ήδη μήνες που συμπληρώνονται μέχρι τώρα στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο να έχει φτάσει σε πολύ υψηλό επίπεδο σε παγκόσμιο περιβάλλον. Και ενώ όλοι θέλουμε το δυνατόν συντομότερο, αφού επηρεαζόμαστε χωρίς να έχουμε εμπλοκή στον πόλεμο, επηρεαζόμαστε από αυτόν τον πόλεμο ενεργειακά και οικονομικά, βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις σοβαρές που να λένε ότι οι δύο πλευρές θα καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και θα βρουν κάποια λύση που θα τερματίζει τον πόλεμο και θα διευθετεί τις όποιες διαφορές έχουν. Βέβαια, από τη μια μεριά η Ρωσία, η οποία είναι σημαντική δύναμη, η μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη σήμερα στον κόσμο και σημαντική στρατιωτική δύναμη, αφού έχει 150 εκατομμύρια περίπου κατοίκους, διαπιστώθηκε στην πράξη ότι στρατιωτικά, τουλάχιστον στο συμβατικό στρατό και στην πολεμική αεροπορία και το ναυτικό του, αφού δεν πέτυχε σε 22 μήνες να εξασφαλίσει τους στόχους που είχε θέσει με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είναι κατώτερη αυτού που πιστεύαμε ότι του κύρος που πιστεύαμε ότι έχει στρατιωτικά η Ρωσία. Απ' την άλλη μεριά βέβαια και η Ουκρανία, η οποία υποστηρίζεται από τη Δύση, βλέπουμε ότι και σε αυτό που θεωρούσαμε ως επιχείρηση αντεπίθεσης
που θα ξεκινούσε από το περασμένο Ιούνιο, για να ανακαταλάβει τα εδάφη στην περιοχή του Ντορμπάς, δηλαδή στην Ανατολική Ουκρανία, τα οποία ήδη κατέλαβε η Ρωσία, αλλά δεν μπορεί να προωθηθεί περαιτέρω, βλέπουμε ότι δεν πέτυχε κάτι σημαντικό. Φτάσαμε δηλαδή σε μια περίοδο ενός πολέμου, μάλλον στατικότητας, χωρίς επιτεύγματα ιδιαίτερα, θα πω ιδιαίτερα, μικρό επιτεύγματα μπορεί να υπάρξουν, δεν έχει ούτε η μία πλευρά, η ρωσική που όπως προανέφερα ήταν, τη θεωρούσαμε πολύ σημαντική στρατιωτική δύναμη, αλλά ούτε και από την πλευρά της Ουκρανίας, η οποία έτυχε και τη χάνει ακόμα σημαντική στρατιωτική υποστήριξη σε μέσα, όχι σε προσωπικό, από τη Δύση. Στατικότητα λοιπόν σε έναν πόλεμο και αβεβαιότητα ως προς την εξέλιξη. Και την ίδια στιγμή τις συνέπειες αυτού του πολέμου τις πληρώνει το παγκόσμιο περιβάλλον. Επηρεάζεται δηλαδή από τα αρνητικά που έχει στο παγκόσμιο περιβάλλον η εμπλοκή αυτών των δύο χωρών. Αβεβαιότητα λοιπόν με αυτή τη στιγμή για το ποια θα είναι η εξέλιξη σε αυτόν τον πόλεμο, αλλά και το εάν και πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Ατυχώς αβεβαιότητα. Κύριε Ζούκα, να περάσουμε και σε έναν άλλο πόλεμο, σε αυτόν του Ισραήλ με την Παλαιστίνη. Πώς βλέπετε σε αυτόν τον πόλεμο τις εξελίξεις? Εδώ έχουμε πράγματι μια άλλη ένοπλη σύγκρουση, στην οποία ένοπλη σύγκρουση ενεπλάκει μια καθαρά τρομοκρατική οργάνωση, η Χαμάς, η οποία ως οργάνωση είναι ξεκάθαρο ότι είναι τρομοκρατική. Ο τρόπος που έδρασε στις 7 Οκτωβρίου, που διείσδησε, μπήκε μέσα στο Ισραηλινό έδαφος, πήρε ομήρους και μάλιστα ό,τι πιο θα έλεγα ευαίσθητο ανθρωπιστικά προσωπικό, γυναίκες, ανήλικα παιδιά κλπ. Και ξαναμπήκε μέσα στη λωρίδα της Γάζας και χρησιμοποιεί αυτούς τους ομήρους, περίπου 240 είναι, ως θα έλεγα ασπίδα προστασίας του, και προσπαθεί με κάθε τρόπο να εξοντώσει στην έκταση που μπορεί το Ισραήλ. Αντιλαμβανόμαστε ότι από την άλλη μεριά το Ισραήλ, το οποίο είναι για μας μια φίλη και σύμμαχος χώρα, μη μας διαφύγει ποτέ ότι με το Ισραήλ η Ελλάδα έχει συμπήξει τον τριπλό άξονα Ελλάδος-Κύπρο-Ισραήλ, και στον τριπλό αυτό άξονα προσθέθηκε και ένας τέταρτος υπομορφή σκιάς από πάνω, ο αμερικανικός παράγοντας. Σε αυτό λοιπόν τον τριπλό άξονα υπό την σκέπη των Ηνωμένων Πολιτειών η Ελλάδα έχει στενές σχέσεις με το Ισραήλ και αναγνωρίζει στο Ισραήλ, το οποίο δέχτηκε στις 7 Οκτωβρίου αυτή την εισβολή τρομοκρατών μέσα στο έδαφος τους, διότι η όλη ενέργεια αποδεικνύει ότι ήταν τρομοκράτες ξεκάθαροι. Μπήκαν μέσα και πάνε σε έναν χώρο που γινόταν ένα μουσικό πάρτι εκεί από νεολαίους και άρχισαν να σκοτώνουν νεολαία και να υφαρπάζουν νεολαία, γυναίκες και ανήλικα παιδιά, για να τα χρησιμοποιήσουν ως ομήρους προκειμένου να προστατεύσουν αυτούς και να συνεχίσουν από εκεί και πέρα την αντίστασή τους κατά το Ισραήλ. Η μέχρι τώρα προσπάθεια δείχνει ότι κατανικάται και δεν γίνεται συζήτηση η Χαμάς από το Ισραήλ. Έχουμε σημαντικές συνέπειες, διότι ο αριθμός των νεκρών και από τη μία κυρίως σε βάρος των Παλαιστινίων της Λωρίδας της Γάζας είναι σημαντικός, αλλά και από την πλευρά του Ισραήλ έχουμε κάποιες απώλειες. Βλέπουμε να δημιουργούνται προβλήματα ανθρωπιστικού χαρακτήρα και ευτυχώς σε αυτή την αβεβαιότητα ως προς την εξέλιξη και παρά τα αρνητικά που βλέπαμε, είδαμε πριν λίγες μέρες αυτή την επιτευχθήσα συμφωνία για την ανταλλαγή εχμαλώτων ομήρων, όπως θέλετε, ή κρατωμένων, όπως θέλετε πες τους. Και μάλιστα η αρχική συμφωνία περιελάμβανε για διακοπή των εχθροπραξιών για 4 μέρες για να γίνουν κάποιες ανταλλαγές και επεκτάθηκε και κατά 2 μέρες. Δεν μας δίνουν όμως τα στοιχεία αυτά τέτοιες ενδείξεις, πολύ δε περισσότερο δεν μας δίνουν αποδείξεις, ότι αυτή η αντιπαλότητα ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Χαμάς πρόκειται κάποτε να σταματήσει, να σταματήσουν οι ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ αυτών και να μπούμε στην οδό της ειρηνικής συνύπαρξής τους. Τα μέχρι τώρα δεδομένα όμως
έχουν να στηριχθούν για εκτίμηση ως προς την εξέλιξη της κατάστασης, έχουν να στηριχθούν στις επιδιώξεις των δύο αντιπάλων. Ποια είναι η επιδίωξη της Χαμάς, η επιδίωξη διακηρυγμένη της Χαμάς, αυτής της τρομοκρατικής οργάνωσης. Δεν μιλάμε για Παλαιστινιακό λαό, μιλάμε για 25 περίπου χιλιάδες αντάρτες, τρομοκράτες όπως θέλετε πες τους, σίγουρα όμως η δράση τους είναι τρομοκρατική, οι οποίοι θέλουν να εξοντώσουν, να πάψει να υπάρχει η Ισραήλ στην περιοχή τους και να γειτνιάζει και να, με αυτούς. Απ' την άλλη μεριά έρχεται το Ισραήλ, το οποίο έχοντας υπόψη τα όσα κατά περιόδους υφίστατο εκ μέρους της Χαμάς, η οποία κατά περιόδους έριχνε βλήματα μέσα στο Ισραηλινό έδαφος, προκαλούσε αναταραχές, καταστροφές, ακόμα και νεκρούς και τραυματίες. Και το σημαντικότερο, αυτή η τρομοκρατική ενέργεια της 7ης Οκτωβρίου οδήγησε το Ισραήλ στην απόφαση να επιδιώξει εξόντωση της Χαμάς, να πάψει να υπάρχει η Χαμάς. Δεν βλέπουμε από την πλευρά του Ισραήλ, που είναι δικός μας σύμμαχος και υποστηρικτής μας, γιατί συνεργαζόμαστε σε πολλούς τομείς, δεν είναι να καταλάβει εδάφη, να απελευθερώσει εδάφη κλπ. Να εξοντώσει την τρομοκρατική οργάνωση που λέγεται Χαμάς. Αυτό δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση. Υπήρξαν πολλές απώλειες εκ μέρους της Χαμάς μέχρι τώρα. Καταλήφθηκαν ορισμένοι χώρες τους οποίους δραστηριοποιούνταν, οργανώνονταν, αποθήκευε πυρομαχικά μέσα διεξαγωγής πολέμου κλπ. Αλλά υπάρχουν και σημαντικά ακόμη υπολείμματα προς εξόντωση. Αυτή η αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ισραήλ από τη μια μεριά να εξοντώσει τη Χαμάς. Η επιδίωξη της Χαμάς, η οποία παρά τα όσα υπέστη θέλει να πάψει να υπάρχει Ισραήλ στη γειτονιά της, δεν αφήνουν περιθώρια για σημαντικές και τεκμηριωμένες εκτιμήσεις για το εάν και πότε θα τελειώσει αυτή η ένοπλη σύγκρουση, η οποία από ανθρωπιστική πλευρά είναι ιδιαίτερα αρνητική. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζούκα. Σας ευχαριστώ και εγώ και για την πρόσκληση και για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ και σε εσάς.